Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 3 Ιανουαρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Συναγερμός σήμανε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της Γαστούνης, στην διασταύρωση όταν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς. Στο σημείο σημειώθηκε πλαγιομεταπική σύγκρουση δύο οχημάτων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 6 άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Μάλιστα, οι επιβάτες είχαν πραγματικά άγιο, καθώς το ένα όχημα μετά τη σύγκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες. Σκηνικό τρόμου ήταν αυτό που αντίκρισαν διερχόμενοι οδηγοί το μεσημέρι της 3ης στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της αερογέφυρας Γαστούνη στην Ηλία. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα στο ένα εκ των δύο να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να καταστραφεί ολοκληρώς, ενώ ο οδηγός πρόλαβε να απομακρυνθεί από άλλους οδηγούς. Στο δεύτερο όχημα εγκλωβίστηκαν τα μέλη μιας οικογένειας. Τα τρία παιδιά και οι δύο γονείς τραυματίστηκαν και χάρη στην επέμβαση οδηγών και πυροσβεστών κατάφεραν να βγουν από την άμορφη μάζα των σιδερικών. Μεταφέρθηκαν και οι 6 τραυματίες στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και τα 2 από τα 3 παιδιά της οικογένειας ηλικίας 11 και 5 ετών διακομίστηκαν αργότερα στο καραμανδάνιο της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια επέστρεφε από την Αθήνα στον Πύργο μετά τις γιορτές όταν συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος από την περιοχή του Πύργου και είχε κατεύθυνση προς Πάτρα. Δυνάμεις πυροσβεστικής έσβησαν τη φωτιά στο όχημα και για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στο σημείο δεν εξαγόταν με δυσκολία. Πραγματικά απίστευτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, αυτές. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα από την σύγκρουση αυτή. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας τώρα, καθώς έχουμε νέο κύμα κακοκαιρίας με χιόνια και πολικές θερμοκρασίες. Και μάλιστα το κύμα αυτό αναμένεται να σαρώσει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει ραγδαία πτώση, φτάνοντας ακόμα και τους μείον 20 βαθμούς σε πολλές περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδος. Το δρυμή ψύχος όμως θα ταλαιπωρήσει και τις νοτιότερες περιοχές, καθώς το θερμόμετρο, ιδίως στις νυχτερινές ώρες, θα δείχνει υπό του μηδενός ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές, καταιγίδες καθώς και ενισχυμένους νοτιάδες. Από την Πέμπτη το απόγευμα και από τη βορειοδυτική Ελλάδα οι βροχές θα μετατραπούν σε έντονες χιονοπτώσεις, οι οποίες μάλιστα θα επεκταθούν και στα παιδινά, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα γίνουν ακόμη πιο έντονα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, αυτές θα κινηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. Στις περισσότερες περιοχές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο υδράργυρος δεν θα ανέβει πάνω από τους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα υπάρξουν και περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, όπου το θερμόμετρο θα δείξει ακόμη και μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Σε εγρήγορση και ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από το νέο κύμα ψύχους, που οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πλήξει ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, κυρίως για όσους σχεδιάζουν μετακινήσεις. Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου, να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα. Να ταξιδεύουν εφόσον είναι αναγκαίο κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους. Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν. Να μεταβάλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων. Και τέλος, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατατόπους αρμόδιων φορέων, όπως τροχιά κτλ. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για επικείμενα έντονα καιρικά φαινόμενα και να λαμβάνουν οδηγίες αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα επηρεάσει την περιοχή μας αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Ο καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Θανάσης Αργυρίου, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κύριε Αργυρίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Αν και από ό,τι φαίνεται, το ξεκίνημα του 2017 είναι με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι, θα έλεγα, ένας κανονικός χειμώνας. Βέβαια, μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, με δυτικούς ανέμους, αρκετά έντονους κατατόπους βέβαια, οι οποίοι θα μεταφέρουν μεγάλα ποσά υγρασίας
Και αυτό σε συνδυασμό με την ψυχρή εισβολή που έχουμε από την Πέμπτη το μεσημέρι θα δημιουργήσει αυτή την. Θα μας δώσει χιονόπτωση σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσει σταδιακά από την Βόρειο Ελλάδα και θα επεκταθεί μέχρι και, μέχρι και το Νότο, μέχρι και τις δικές μας περιοχές. Η θερμοκρασία θα είναι όντως τόσο έντονη, θα δούμε θερμοκρασίες οι οποίες δεν έχουμε δει συχνά στην περιοχή μας, στην χώρα μας. Δεν τις βλέπουμε συχνά και μάλιστα θα είναι σε πολλές περιοχές, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, τα βράδια κυρίως αρνητικές, κοντά στο μηδέν και αρνητικές, μπορεί να φτάσουν μέχρι και μείον 5, ίσως και λίγο πιο κάτω. Μιλάω πάντα για τη Δυτική Ελλάδα, όχι για τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και αυτό συνδυαζόμενο με τους έντονους βοριάδες, οι οποίοι θα επικρατήσουν από την Παρασκευή και μετά, θα κάνει πολύ πιο έντονη την αίσθηση του ψύχους. Θα δούμε να πέφτει χιόνι και σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο, σε παραδαλάσσιες περιοχές, ακόμα και στην Πάτρα. Η χιονόπτωση θα ξεκινήσει σταδιακά από τα μεγαλύτερα υψόμετρα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, όντως ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές, να δούμε χιόνι, νυφάδες. Δεν θα το στρώσει βέβαια, έτσι, δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά αυτό θα κρατήσει, θα είναι, στις παραθαλάσσιες περιοχές η χιονόπτωση θα είναι χαμηλής έντασης και θα κρατήσει όχι παραπάνω από 12 ώρες. Είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτά τα φαινόμενα προβλέπονται ακόμα και για την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Κατά πάσα πιθανότητα ναι, θα δούμε νυφάδες χιονιού στην Πάτρα, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Κάτι το οποίο έχουμε να δούμε πολλά χρόνια και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω όσοι θα επιθυμούσαν να δουν χιόνι στην πόλη της Πάτρας, έστω και να πέφτει, θα πρέπει να ξενυχτήσουν, έτσι, γιατί μιλάμε για τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τελευταία φορά που το θυμάμαι εγώ ήταν γύρω στο 2004, αν δεν κάνω λάθος, ή 2006, κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή έχουμε έτσι αρκετά χρόνια. Πάντως, για ποιο λόγο σημειώνεται αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο, κύριε Αργυρίου? Κοιτάξτε, οι ψυχρές εισβολές πολικών αερίων μαζών είναι συνηθισμένες αυτή την εποχή. Στη συγκεκριμένη συγκυρία έχουμε μια ψυχρή εισβολή και ο ψυχρός αέρας κατεβαίνει αρκετά νότια, στο γεωγραφικό πλάτος της Κρήτης θα έλεγα, ακόμα και εκεί θα έχουμε πολύ ψυχρό αέρα και συνδυάζεται με την υγρασία την οποία έχουμε αυτές τις μέρες λόγω των δυτικών και νοτιοδυτικών ανέμων. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το σύστημα, επειδή ο ψυχρός αέρας είναι και αρκετά βαρύς, θα εγκατασταθεί και θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Εκτιμώ αυτή τη στιγμή μέχρι και την ερχομένη Παρασκευή 13 του μηνός. Δηλαδή. Το κρύο δηλαδή θα στοιχηθεί, θα σταματήσουν οι χιονοπτώσεις, αλλά θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για πολλές μέρες ακόμα. Θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το πρόβλημα είναι ότι συνδυάζονται και με βόρειους ανέμους αρκετά έντονους. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον αυτή η κακοκαιρία να περάσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σίγουρα θα χρειάζεται προσοχή, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, για όσους αναμένεται να κινηθούν τις ημέρες αυτές. Κύριε Αργυρίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις σημαντικές αυτές λεπτομέρειες που μας δώσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα ψάξουν να βρουν τρόπους για να ζεσταθούν. Όμως, πολλοί τρόποι βάζουν σε μπελά την πυροσβεστική υπηρεσία και κάποιοι από αυτούς τους τρόπους είναι τα και άλλες θερματικές πηγές. Όμως, δυστυχώς, από αυτούς τους τρόπους θέρμανσης ξεπηδούν πυρκαγιές, οι οποίες έχουν προκαλέσει μπελά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μάλιστα, δεν είναι λίγες φορές που μικρής έκτασης φωτιές εξαιτίας μιας ξεχασμένης σόμπας έχουν οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Η πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σχολαστικοί όσον αφορά στον καθαρισμό των καπνοδόχων. Τρέχουν και δεν φτάνουν οι πυροσβέστες τις τελευταίες ημέρες για να κατασβέσουν πυρκαγιές που ξεσπούν σε καμινάδες. Τα περιστατικά είναι συνεχόμενα, καθώς σε πολλά σπίτια οι ένοικοι προσπαθούν να προστατευτούν από το κρύο με τζάκια, όμως η κακή συντήρηση των καμινάδων οδηγεί πολλές φορές σε κλίση προς την πυροσβεστική υπηρεσία. Μόλις τη Δευτέρα, η υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει σε 5 τουλάχιστον περιστατικά στην πόλη της Πάτρας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε αρκετά συμβάντα που έχουν σχέση κυρίως με τζάκια στην περιοχή μας. Τις περισσότερες φορές από αυτά ευτυχώς δεν είχαμε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Τις αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα ή ήταν από λόγο καπνού, έντονο καπνού και τελικά δεν είχε μεταδοθεί πυρκαγιά, είτε αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που από τζάκι προκλήθηκε πυρκαγιά και έπαθαν ζημιές στο σπίτι. Η πυροσβεστική υπηρεσία συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σχολαστικοί αναφορικά με τον καθαρισμό της καμινάδας προκειμένου να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται
οπωσδήποτε μια φορά συντήρηση, ώστε να δει ο καθένας που έχει κάποιο τσάκι στο σπίτι του, μήπως έχει τυχόν ρογμές στην καπνοδόχο, είτε λόγω συσσωρευμένων μικροσωματιδίων, να υπάρχει καθαρισμός ώστε να υπάρχει πιο ασφαλής η χρήση. Όμως δεν είναι μόνο καμινάδες, καθώς η χρήση άλλων θερμαντικών συσκευών μπορούν να προκαλέσουν φωτιά εξαιτίας μη σωστής χρήσης ή επίβλεψης. Οι σόμπες και ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα έχουν γίνει αρκετές φορές αιτία ώστε να χαθούν ακόμα και ζωές, καθώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Έχουμε δει αύξηση κατά την χειμερινή περίοδο των συμβάντων που έχουν σχέση με θερμαντικά σώματα. Και εκεί πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι πολίτες που κάνουν χρήση των διαφόρων τύπων θερμότητας. Να παίρνουν όλες τις προφυλάξεις, να έχουν κάποια, όταν χρησιμοποιούμε κάποια πηγή θερμότητας, να έχουν μια απόσταση από διάφορα καυστά υλικά που έχουμε στο σπίτι, να μην είναι παραδείγματος χάρη κοντά σε κουρτίνες ή πάνω σε χαλιά, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί κάποια, λόγω της θερμοκρασίας, να προκληθεί πυρκαγιά. Και θα έλεγα ότι αναλόγως με το κάθε πηγή θερμότητας που χρησιμοποιούμε, να έχουμε πάρει και τις ανάλογες προφυλάξεις και μέτρα προστασίας. Αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή χρήση των πηγών θερμότητας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Με μια απλή συμβολιογραφική πράξη θα μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίζει σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που θα φέρει στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να χωρίσει λοιπόν κάποιος δεν θα απαιτείται περισσότερο από μισή ώρα. Αρκεί φυσικά να υπάρχει η συνένεση και των δύο και αφού φυσικά δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες όπως η επιμέλεια των παιδιών. Με διαδικασίες εξπρές αναμένεται να βγαίνουν πλέον τα συνενετικά διαζύγια. Τόσο γρήγορα μάλιστα που δεν θα απαιτείται παραπάνω από μισή ώρα και χωρίς να χρειαστεί το ζευγάρι να περάσει πρώτα από κάποια δικαστική αίθουσα. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή από την ερχόμενη εβδομάδα, δίνοντας την αρμοδιότητα για τη λύση ενός γάμου σε έναν συμβολιογράφο. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που ετοίμασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, με συμβολιογραφική πράξη θα ορίζονται και θα συμφωνούνται θέματα επιμέλειας των τέκνων, επικοινωνίας των διαζευμένων γονέων αλλά και της διατροφής. Αρκεί βεβαίως να υπάρχει κοινή και συνενετική θέση και των δύο πλευρών. Πλέον υπάρχει η άποψη ότι όπως είναι διοικητική πράξη ο γάμος, έτσι διοικητική πράξη θα πρέπει να είναι και η λύση του γάμου, δηλαδή χωρίς να υπάρχει δικαστική κρίση, αλλά μία άλλη κρίση, η οποία ουσιαστικά θα είναι μία καταγραφή των δηλώσεων των συμβαλωμένων ενώπιον του συμβολογράφου, μάλιστα με την παρουσία δικηγόρων. Προσωπικά εγώ διαφωνώ με το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι όπως έρχονται στο δικηγόρο πολύ συχνά μετά από κάποια περιστατικά οι έγκαμοι για να δηλώσουν τη βούλησή τους να χωρίσουν, θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει μια πιο όρημη σκέψη. Οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες που ισχύουν έως τώρα θα καταργηθούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που θα καταργηθεί προκειμένου να λυθεί συνενετικά ο γάμος, γινόταν δίκη στο μονομελές πρωτοδικείο όπου προσέφευγαν ενδιαφερόμενοι και ύστερα από λίγο καιρό εκδιδόταν η απόφαση. Δεν ισχύει εδώ και χρόνια το σύστημα της διπλής απόφασης, ένα εξάμηνο περίπου, που στόχο είχε να δώσει χρόνο στα υποδιάζευξη ζευγάρια να το ξανασκεφτούν. Υπήρχε από παλαιότερα αυτή η τάση κάποτε. Το συνενετικό διαζύγιο, γιατί γι' αυτό μιλάμε, βάσει του αστικού κώδικα έπρεπε να παρέλθει ένα διάστημα 6 μηνών μεταξύ της πρώτης συζήτησης και της δεύτερης συζήτησης στο δικαστήριο για να εκδοθεί. Εδώ και 4 χρόνια γίνεται μία συζήτηση και μετά παρέρχονται τα απαραίτητα ένδικα μέσα με τα οποία λύνεται αμετάκλητα ο γάμος. Ο τρόπος αυτός είχε να κάνει με την προστασία του θεσμού της οικογένειας από το Σύνταγμα για τον αστικό κώδικα. Βεβαίως, στις περιπτώσεις όπου οι πρώην σύζυγοι δεν συμφωνούν και αντιδικούν για το διαζύγιο, η δικαστική οδός θα είναι αναπόφευκτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χρόνο, χρήματα αλλά και ψυχικό κόστος. Το ίδιο θα συμβαίνει αν υπό διάσταση βρισκόμενοι πρώην σύζυγοι αντιδικούν και τον τρόπο επιμέλειας και επικοινωνίας με τα παιδιά τους ή για θέματα διατροφής. Αισιόδοξα εμφανίζονται κυβερνητικά στελέχη σχετικά με τη λειτουργία του νέου υπερταμείου, καθώς στόχος του είναι η απονομή συντάξεων εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης. Παράλληλα, μέλημα των αρμοδίων υπουργείων είναι η μείωση της εισφοροδιαφυγής με την ίδρυση 11 περιφερειακών ελεκτικών κέντρων ασφάλισης. Απονομή συντάξεων εξπρέσι υποσχέθηκε Υπουργός Εργασίας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την έναρξη της λειτουργίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Η Έφη Αχτσίογλου έκανε λόγο για απονομή συντάξεων εντός τριμήνου. Για τη βιωσιμότητα του νέου υπερταμείου, η ίδια φάνηκε αισιόδοξη, ενώ ενημέρωσε ότι ανάμεσα στους πόρους που θα το στηρίξουν θα είναι και τα πρόστιμα για την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Μέχρι τον Οκτώβρη του 2017 θα εκαθαριστεί το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης,
ενώ από το τέλος του 17 και μετά η απονομή της σύνταξης θα γίνεται πλέον εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Για το επίτευγμα της δημιουργίας του ΕΦΚΑ μέσα σε διάστημα 5 μηνών μίλησε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι συντάξεις ύψους 600 ευρώ θα αυξηθούν μετά το 2018. Ιδιαίτερα στάθηκε στο θέμα της εισφοροδιαφυγής, το οποίο χαρακτήρισε πολύ βασικό. Δημιουργούμε 11 υπηρεσίες για τον έλεγχο και για το χτύπημα της εισφοροδιαφυγής που θα στελεχωθεί μέσα στο 2017 με 1.000. Άτομα, 1.000 στελέχη μας και υπαλλήλους που θα κάνουν τον έλεγχο παντού. Η 1η Ιανουαρίου θα μείνει στην ιστορία ως ημέρα αλλαγής της κοινωνικής ασφάλισης, είπε μεταξύ άλλων ο διοικητής του ΕΦΚΑ Θανάσης Μπακαλέξης, υπογραμμίζοντας πως αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Ο ΕΦΚΑ θεμελιώνεται πάνω σε 4 βασικές αρχές. Θεσπίζουμε ενιαίους, δίκαιους, κανόνες για όλους. Βάζουμε τέλος στη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών. Προσφέρουμε στους ασφαλισμένους υπηρεσίες ποιότητας. Οικοδομούμε ένα ασφαλιστικό φορέα βιώσιμο, αποτελεσματικό και υγιή. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, ο κ. Μπακαλέξης ανακοίνωσε ότι αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, ψηφιοποιούνται όλα τα αρχεία και τελειώνει η γραφειοκρατία, γεγονός που θα επιστρέψει χρήματα στην κοινωνική ασφάλιση. Θερίζουν οι ιώσεις αυτή την εποχή του χρόνου. Ήδη πολλοί είναι αυτοί που έχουν προσβληθεί από κάποια ίωση και ταλαιπωρούνται από κεφαλαλγίες και υψηλό πυρετό. Ο καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολόγος Κώστας Ξανθόπουλος είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και φυσικά την ιατρική του άποψη για τις ιώσεις αυτές που ταλαιπωρούν πραγματικά πολύ κόσμο. Κύριε Ξανθόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στο Ιόνιαν και σε όλους τους τηλεθεατές μας και περαστικά σε όλους μας, γιατί όλοι μας το έχουμε περάσει αυτές τις ιώσεις. Είναι πραγματικά, νομίζω, σε κάθε οικογένεια, τουλάχιστον στην περιοχή της Πάτρας, από ό,τι ακούω, υπάρχει και ένας άρρωστος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ίωση. Ποιες είναι αυτές οι ιώσεις και γιατί μας ταλαιπωρούν τόσο? Όχι μόνο ένα άτομο να είναι άρρωστο από μία ίωση αυτή της εποχής, όλοι μετά αρρωσταίνουν. Ολόκληρες οικογένειες μας έρχονται και στο νοσοκομείο και στο Λίμπιο και παντού με τα συμπτώματα αυτών των ιώσεων. Διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες αυτών των ιώσεων. Τις ιώσεις του αναπνευστικού συστήματος με βήχα, καταρροή, ψηλό πυρετό, βροχικά όπως τα λέμε και σπάνια πνευμονία. Και εδώ που θερίζει και είναι και ο δεύτερος τύπος της γαστρεντερίτιδος, αυτό που λέμε εμείς στομαχική γρίπη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε μια δυσφορία στο στομάχι, ένα πόνο στο στομάχι, εμετούς, έχουμε δεν έχουμε πυρετό, αλλά μεγάλη καταβολή και διάρειες. Αυτό είναι η λεγόμενη γαστρεντερίτιδα, η οποία κολλάει από τον ένα στον άλλον. Το καλύτερο μέσο για να μην κολλάμε είναι η απομόνωση του αρρώστου, λίγο δύσκολο βέβαια, η μάσκα, αλλά και πολύ καλό πλύσιμο των χεριών. Πάρα πολύ καλό πλύσιμο των χεριών με απλό σαπούνι. Δεν χρειάζονται τα ειδικά αντισηπτικά από τα φαρμακεία. Μπορεί κάποιος να πάρει κάποιο χάπι, υπάρχει κάποιο σκεύασμα, το οποίο, κάποια δραστική ουσία η οποία μπορεί να προλάβει κάποια από αυτές τις ιώσεις? Όχι, όχι, καθόλου. Αυτές οι ιώσεις, οι απλές, όχι και απλές, ενίοτε σε άτομα, όπως λέμε εμείς στην ιατρική, ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως τα πολύ μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι χρόνιοι άρρωστοι, οι καρδιοπαθείς, οι διαβητικοί, οι παχύσαρχοι, οι εγκυμονούσες, τα άτομα που παίρνουν κορτιζόνη, τα άτομα που έχουν διαταραγμένο ανασωπητικό σύστημα, γνωρίζουν πολύ καλά τα άτομα αυτά τι είναι και τι κάνουν, οι καρκινοπαθείς βεβαίως. Έχουμε πολλές φορές δύσκολες καταστάσεις που να χρειάζονται νοσοκομείο και χορήγηση ορών. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, φάρμακα, για να απαντήσω και στην ερώτηση σας, δεν υπάρχουν προληπτικά. Έτσι, δεν αναξηγούμεθα καθόλου. Μόνο στη γρήπη, αν είμαστε σίγουροι ότι είναι γρήπη, θα πάρουμε το περίφημο Ταμιφλού, δεν το έχουμε ακόμα. Ακόμα το κελπνό, μάλλον την άλλη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη, που περιμένουμε ένα μεγάλο κύμα γρήπη στη χώρα μας, να το συστήσουμε να το παίρνουν με τα συμπτώματα της γρήπης. Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες ιώσεις θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Έτσι. Περιμένουμε, ξέρετε, και το μεγάλο κύμα γρήπης, το οποίο έχει έρθει βέβαια στη χώρα μας. Μέχρι τώρα είχαμε 7 ή 8 περιστατικά σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κανένας δεν είχε εμβολιαστεί βέβαια, λέω βέβαια με πικρία, όχι με χαρά. Και ένας από τα άτομα αυτά κατέληξε γιατί ήταν πολύ σοβαρά άρρωστο. Αυτό ελπίζουμε φέτος να μην έχουμε τα κακά της γρήπης που είχαμε πέρυσι με 197 θανάτους. Και ελπίζουμε ακόμα και τώρα συνιστάται τα άτομα με υψηλό κίνδυνο
βαριάς νόσησης να εμβολιαστούν ακόμα και τώρα για τη γρήπη. Μέσα σε 9 εβδομάδα, 10 μέρες θα έχουν αντισώματα και εφόσον να αποφύγουν το συγχρονισμό, δηλαδή την επαφή με πολύ κόσμο. Κύριε καθηγητά, πολλοί κόσμος που πηγαίνει στο νοσοκομείο προκειμένου να νοσηλευτεί έχοντας κάποια ίωση υπογράφει και φεύγει από το νοσοκομείο. Είναι μια σωστή τακτική? Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι φοβούνται ίσως κάποια άλλη μόλυνση ή οτιδήποτε άλλο? Τι έχετε να πείτε στον κόσμο πάνω στο κομμάτι αυτό? Γενικότερα, σαν γενικό κανόνα, μπορούμε να πούμε ότι τα 90-95% των ιώσεων αυτών περνάνε από μόνες τους. Λίγο ξεκούραση σπίτι, ελαφρό νεράκι, τσαγάκι, φιδεδάκο, απλά πραγματάκια και αντιπηρετικά. Συνήθως περνάνε. Όταν όμως δούμε ότι έχουν τα συμπτώματα που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ακατάσχετους εμέτους, ακατάσχετους διάρειες, καλό είναι να πάμε στο νοσοκομείο 1-2 μέρες. Βεβαίως υπάρχει αυτή η τάση που λέτε, γιατί τα νοσοκομεία μας έχουμε, τα έχουμε θίξει και εδώ άλλη φορά το θέμα των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, αλλά πιστεύω ότι είναι λιγάκι υπερβολικός ο φόβος αυτός. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις οδηγίες και τις λεπτομέρειες τις οποίες μας δώσατε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και περαστικά σε όλους μας, όπως είπαμε στην αρχή. Πάντως, κυρίες και κύριοι, το νοσοκομείο της Καλαμάτας φαίνεται να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τα νοσοκομιακά ιδρύματα όλης της χώρας, καθώς συνεχώς γίνονται έργα αναβάθμισης. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, που θα εξοικονομεί το ποσό των 200.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Συνεχίζονται οι δράσεις αναβάθμισης του νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό, παραδόθηκε το πρώτο μέρος της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού στο προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Το πρώτο μέρος αυτού του φωτοβολταϊκού σταθμού για την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες. Γίνεται πάνω από το χώρο του μηχανοστασίου. Και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος της εγκατάστασης αυτού του φωτοβολταϊκού σταθμού, που στο σύνολό του πια θα έχει μια εξοικονόμηση για το νοσοκομείο μας 200.000 ευρώ ετησίως. Η διοίκηση του νοσοκομείου στοχεύει στο επόμενο βήμα, την υλοποίηση δηλαδή του δεύτερου και μεγαλύτερου τμήματος φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Βασικός στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι, πέρα από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας, και η εξοικονόμηση πόρων, όπου μέσα από αυτήν την εξοικονόμηση μας δίνονται η δυνατότητα να έχουμε καλύτερη προμήθεια σε βασικά αγαθά και υλικά, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια και να μην έχουμε έλλειψη πάνω στα υλικά της καθημερινότητας. Τα έργα αυτά έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα το φτάσουμε εκεί πραγματικά που το αξίζει να είναι. Θέλουμε και οραματιζόμαστε να αποτελέσει το υγειονομικό κέντρο όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλουμε ένα νοσοκομείο που θα παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και θα κρατά τον κόσμο της Πελοποννήσου παρέχοντας υγειονομικές υπηρεσίες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο νοσοκομείο της Καλαμάτας έχει ολοκληρωθεί μια σειρά έργων, όπως της βιοκλιματικής αναβάθμισης, της ηλιοθερμίας, των θερμομονώσεων, της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας και της αντικατάστασης του λοιπού πεπαλαιωμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Με μόλις 2 απορριμματοφόρα, προσπαθεί ο Σύνδεσμος Καθαριότητας της Ζάκυνθο να ανακουφίσει το νησί από τους τόνους σκουπιδιών που την κατακλείζουν, ακόμα και αφότου άνοιξε και πάλι ο Χιτάς στο νησί. Το αποτέλεσμα είναι να φουντώνει η αγανάκτηση των κατοίκων των περιοχών που δεν καθαρίζονται από τα σκουπίδια, ενώ οι πρωτοβουλίες μερίδας κατοίκων να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους κρίνεται άκρως επικίνδυνη νομικά αλλά και περιβαλλοντικά. Χωρίς τα κατάλληλα νομικά εργαλεία αλλά και με δεμένα τα χέρια του βρίσκεται ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ζακύνθου το διάστημα από την ημέρα που ξεκίνησε έστω και εν μέρη η αποκομιδή των απορριμμάτων, η οποία πραγματοποιείται μόνο από ένα μέρος της πόλης. Αυτό γίνεται καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι 2 απορριμματοφόρα ημερησίως για όλο το νησί, από τη στιγμή που ο ΧΙΤΑ, που μόλις πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δεν μπορεί να δεχτεί μεγαλύτερες ποσότητες σκουπιδιών. Έτσι έχει προτιμηθεί η
συντήρηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην πόλη, ώστε να μην δημιουργηθεί εκ νέου συμφόρηση από τα σκουπίδια. Το αποτέλεσμα είναι να μην γίνεται αποκομιδή στις παρυφές της πόλης και στα χωριά, αφού και να γίνει δεν είναι ορατή, με τόσο περιορισμένο αριθμό οχημάτων αποκομιδής. Σύμφωνα με το διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, Θοδωρή Κάρδαρη, τα οχήματα που θα έπαιρναν ένα πραγματικά σημαντικό φορτίο απορριμμάτων από το νησί έπρεπε να είναι τουλάχιστον 5 ημερησίως. Επομένως, κάθε προσπάθεια που γίνεται στην περιφέρεια του νησιού με μόλις ένα ή δύο απορριμματοφόρα είναι εντελώς αμεληταία και βέβαια δεν γίνεται αντιληπτή. Ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή του απέναντι στην πρωτοβουλία κατοίκων του χωριού Λιθακιά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να εναποθέτουν τα απορρίμματα της περιοχής τους σε οικόπεδο του χωριού, προκειμένου να ανακουφίσουν το χωριό τους, καθώς η κίνηση αυτή είναι απόλυτα παράνομη και μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές νομικές και οικονομικές επιπτώσεις στους ίδιους και στο νησί. Σε ό,τι αφορά την πορεία της εξέλιξης της προμήθειας του εξοπλισμού της ενδιάμεσης φάσης, ο κ. Κάρδαρης τόνισε πως προχωράει διαδικασία διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση του έργου μέσω ενός είδους ηλεκτρονικού πληστηριασμού μεταξύ των εταιριών που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Πρόκειται, όπως τόνισε, για μία εταιρεία από την Ηλία, μία από τη Μεσσηνία και μία νεοσύστατη από την Αθήνα. Στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν για ακόμα μία φορά οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα. Η απόφασή τους για κινητοποιήσεις είναι ηλυμένη και ο προσανατολισμός είναι μέχρι και το στήσιμο μπλόκων στις εθνικές οδούς. Θα μας πει περισσότερα ο αγροτοσυνδικαλιστής Θανάσης Χελάκης από το Αίγιο, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου εκεί στο Αίγιο. Κύριε Χελάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στη μαχόμενη αγροτιά και στους συμμάχους της. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε, η οποία από ό,τι φαίνεται ξεκινάει με αγωνιστική διάθεση από την πλευρά σας. Θα το παλέψουμε εκεί, οι ευχές καλές είναι, αλλά αν δεν συνδυάζονται και από δυναμικές κινητοποιήσεις ή αγώνα, θα μπερδευτούμε στην πορεία για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αγροτικός Σύλλογος Αιγαίου Μπακόπουλος Ντρίνιας με την επωνυμία. Ο πλήρης τίτλος σας. Αυτό. Πείτε μας λοιπόν, λίγο κύριε Χελάκη, τι ακριβώς κινητοποιήσεις θα κάνουν οι αγρότες? Κινητοποιήσεις τώρα δεν έχουμε σταματήσει και τις κινητοποιήσεις καθόλου από τα πέρες που φύγαμε από τα μπλόκα. Ενημέρωση του κόσμου και τώρα ξεκινάμε πάλι ένα νέο κύκλο συντονιζόμενοι με το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο των μπλόκων της Νίκαιας. Και στις 23 του μήνα 10 η ώρα, 11 θα είναι το πρωί, θα στείλουμε μπλόκο δυναμικό στην Εθνική Οδό. Πρωτήτερα το μπλόκο αυτό θα είναι... έχουμε περιοδίες με τα αγροτικά μας μηχανήματα στις πλατείες εδώ του Αιγαίου. Mm-hmm. Κύριε Χελάκη, το μπλοκ αυτό το οποίο θα στήσετε εφορία, θα είναι συμβολικού χαρακτήρα ή θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις αυτού του είδους? Συμβολικό χαρακτήρα. Το τσεκούριο πέλεκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νέας ΚΑΠ είναι κατευθείαν ο φτωχός να εξαφανιστεί από τη μέση. Ό,τι ψιλοχωραφάκι έχει και σπίτι να του το πάρουνε και στη θέση του να έρθει ο μεγαλοτσιφλικάς. Οπότε εμείς απαντάμε με την ίδια λογική αυτούνων. Σταματάμε βέβαια την κατάσταση, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι που δέχονται αυτή την πολιτική, να είμαστε όλοι στην άμυνα. Θα κύριε Χελάκη, στην επίθεση, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Για αύριο κάποιοι συνάδελφοί σας, κάποιοι συνδικαλιστές διαφόρων αγροτικών περιοχών έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να θέσουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον κλάδο και μήπως πάρουν κάποιες απαντήσεις. Θυμάμαι ότι οι συναντήσεις αυτές είχαν γίνει και στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα, όπου σας είχαν δοθεί κάποιες απαντήσεις, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν τηρηθεί τουλάχιστον στο βαθμό τον οποίο θα θέλατε. Όχι, δεν υλοποιήθηκε τίποτα από αυτά. Απλώς πήγαμε εκεί που προσπαθούσαμε να δείξουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι εμείς οι φτωχοί και οι μεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι ήμασταν ένδοτοι και δεν πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό. Εκεί που πήγαμε είπε αφορολόγητο 12.000 ευρώ, το πήγε στο 8 και θα το κατεβάσει ακόμα στα 5. Δεν από όλα αυτά που έταξε εκεί... Δεν έταξε και τίποτα, δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Και γι' αυτό ξαναβγαίνουμε στον δρόμο. Και να ξεχάσουν κάποιοι συνάδελφοί μας, αλλά και γενικότερα από το ευρύτερα
στρώματα της κοινωνίας μας, ότι οι αγρότες έχουν το έρθιμο, έχουν το πανηγύρι και βγαίνουν στους δρόμους. Βγαίνουμε στους δρόμους για να μην χάσουμε τα χωράφια μας. Βγαίνουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση και η χώρα μας να καλύπτεται από φτηνά και αγροτικά, φτηνά και υγιεινά αγροτικά προϊόντα. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Και ζητάμε την κοινωνική συνένεση και συμμαχία. Στους αγώνες τους οποίους θα κάνετε. Κύριε Χελάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, βέβαια, το Ιόνιο, αν θα παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο ζήτημα, θα έχουμε θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε αρκετές φορές μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Δείτε σε λίγο. Δράσεις αναβάθμισης για το λιμάνι της Καλαμάτας. Έφυγε από την περιοχή κατασκευμένο τσιγαράδικο. Δοκίμασαν την τύχη τους για το καλό του νέου χρόνου. Το αδιαχώρητο στα καζίνο τις ημέρες των γιορτών. Τα ωφέλη του αγροτικού συνεταιρισμού Στέρνας από το πρόγραμμα των ομάδων ελαιοκομικών φορέων. Η παραγωγή αλλά και ο συνεταιρισμός είδαν τις διαφορές μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, στις εξαγωγές αλλά και στη βελτίωση των υποδομών που βοήθησαν στην αύξηση της παραγωγής. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Στέρνας πορεύεται με δύο ελαιοκομικά προϊόντα, το λάδι και τη βρώση ελιά, δίνοντας βάση στη συνεχή εξέλιξη. Ο συνεταιρισμός εντάχθηκε στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΟΕΦ το 2015, γεγονός που επέδωσε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και βοήθησε τόσο στον τομέα των επενδύσεων σε εσωτερικό και εξωτερικό, όσο και στη διαμόρφωση νέων υποδομών. Πραγματικά τα προγράμματα των ΟΕΦ που την πρώτη τριετία που τρέχουμε εμείς τώρα και είμαστε στο δεύτερο χρόνο, μας έχουν βοηθήσει λίγο, αλλά και κάθε χρόνο φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο, στο να σταθούμε στα πόδια μας, να τύχουμε της αναγνωρισιμότητας ότι υπάρχουμε σαν οργάνωση ελαιοπαραγωγών και αυτό να μας βοηθήσει περαιτέρω στην εξαγωγική μας δραστηριότητα ή να μας γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος. Οι άνθρωποι του συνεταιρισμού είδαν τις διαφορές μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε το θέμα των εξαγωγών, ενώ πολύ σημαντικές ήταν οι βελτιώσεις στις υποδομές του συνεταιρισμού και η ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σημεία που βοήθησαν και στην αύξηση της παραγωγής. Μπαίνει στο 50% και πλέον σε παλαιτοκιβώτια, ειδικά παλαιτοκιβώτια, που τρόπον την άδεια ασφαλίζουν την ποιότητα του ελαιοκάρπου και περιμένεις, αφού έχεις ποιοτικότερο ελαιόκαρπο, να έχεις ποιοτικότερο τελικό προϊόν, το οποίο είναι το ελαιόλαδο σε δεύτερη φάση. Λοιπόν, το ελαιόλαδο θα μπορέσει να εξαχθεί στο περισσότερο βαθμό ως εμφιαλωμένο με ονοματεπώνυμο από την Ελλάδα, γιατί αλλιώς δεν βλέπω και σύντομα να έρχεται αυτή η προστιθέμενη αξία στον τόπο μας. Η Στέρνα είναι άλλωστε μία από τις πιο γνωστές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Μεσσηνίας, με δέντρα ποικιλιών, κοροναίκης και καλαμών. Το ελαιοτριβείο έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει περίπου 80 τόνους βρώσιμης ελιάς ποικιλίας καλαμών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του προγράμματος ΣΟΕΦ πληρεί το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου. Ο Δήμος Καλαμάτας, με παραστάσεις και έγγραφα του Δημάρχου, καθώς και με ενέργειες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, προέβησε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να απελευθερωθεί ο λιμένας από ένα σκάφος που τον δυσφημούσε, τον ρήπαινε και δυσχέραινε την εμπορική και επιβατική λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούν και άλλες ενέργειες αναβάθμισης του λιμένος Καλαμάτας, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τόσο την εμπορική του δράση, όσο και άλλες δράσεις οι οποίες αναμένεται να το αναδείξουν. Το
πρόβλημα αποτελούν τα κατασχεμένα δουλεμπορικά και πλοιάρια στο λιμένα της Καλαμάτας. Το πρώτο βήμα όμως έγινε σήμερα, καθώς το κατασχεμένο σκάφος Μεσόγειο, που παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα, έφυγε για τη Σαλαμίνα. Επιτέλους, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι διαδικασίες εκποίησης και απομάκρυσης του πρώτου κατασχεμένου σκάφους ονομασίας Μεσόγειο πραγματοποιείται σήμερα από τον ανάδοχο, από την εταιρεία η οποία είναι ιδιοκτήτης πλέον μετά τη διαγωνιστική διαδικασία. Θα ακολουθήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες για όλα τα κατασχεμένα σκάφη τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Χάρης Βιεννής, τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες και ενέργειες ώστε μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού να έχουν απομακρυνθεί και τα υπόλοιπα σκάφη με την νόμιμη διαδικασία. Θα ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί για το Αλαμίρ Μουσταφά, για το σκάφος Σιμών και για το σκάφος στο Ξύλινο Καϊκί τύπου Πασάρα, τα οποία έχουν προέλθει από μεταφορά λαθρομεταναστών και αυτά και πρέπει να απομακρυνθούν. Το καράβι ονομασίας Τζενκ, τέλος Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το δικαστήριο, το οποίο θα αποδώσει ή όχι κυριολεκτικά το καράβι στην πλειοκτήτρια εταιρεία, με αποτέλεσμα να μπορούμε μετά να έρθουμε σε επαφή με την πλειοκτήτρια εταιρεία και να απομακρυνθεί και αυτό. Φυσικά, στα άμεσα σχέδια είναι και οι διαδικασίες της αναβάθμισης και το έργο επικαιροποίησης του Master Plan Λιμένος Καλαμάτας. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η ολοκλήρωση των τροποποιήσεων. Όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε, ήδη οι πύλες και τα κάγκελα έχουν έρθει στην προβλεπόμενη μορφή για το σύστημα ασφαλείας ISPS και 20 Δεκέμβρη η κοινοπραξία των εταιριών που θα πραγματοποιήσουν την επικαιροποίηση του Master Plan με το Υπουργείο Υποδομών και με τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών. Δηλαδή ξεκινάει η επικαιροποίηση του Master Plan, έτσι ώστε το λιμάνι πολύ σύντομα να αποκτήσει όλες τις προβλεπόμενες μελέτες. Κατόπιν όλων αυτών, το λιμάνι της Καλαμάτας θα είναι καθαρό πλέον για να μπορεί να κάνει τις εμπορικές κινήσεις, όπως επίσης και όλες τις άλλες κινήσεις κουρασγέρας ή ελιμενισμού σκαφών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το κατασχεμένο πλοίο πουλήθηκε κατόπιν διαγωνισμού με τίμημα 30.100 ευρώ, έναντι της τιμής εκκίνησης που ήταν 20.000 ευρώ. Μένουμε στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι, να δούμε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις αναβάθμισης του λιμανιού της πόλης. Ο συνάδελφος Γιάννης Συνάπης είναι στο στούντιο του Ιόνιαν, στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Να σταθούμε σε αυτό που έγινε σήμερα. Είναι ένα πρώτο βήμα να καθαρίσει το λιμάνι της Καλαμάτας από τα κατασχεμένα πλοία. Γιατί είναι αρκετά τα κατασχεμένα πλοία, είτε τσιγαράδικα, λαθρεμπορικά, είτε πλοία που μετέφεραν πρόσκυβες και μετανάστες. Είναι ένα πρώτο βήμα και η αλλαγή φαίνεται, γιατί την Παρασκευή, ανήμερα των Θεοφανίων, η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, ο αγιασμός των υδάτων, θα ξαναγίνει στο χώρο μπροστά από το λιμεναρχείο, καθώς έφυγε σήμερα το Μεσόγειο, θα μετακινηθεί το σκάφος στο Μουσταφά, έτσι ώστε θα υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο, στους χιλιάδες πιστούς που καταφεύγουν στο λιμάνι της Καλαμάτας για να δουν τον αγιασμό των υδάτων, να παρακολουθήσουν χωρίς πρόβλημα την τελετή. Επίσης, να σταθούμε στο γεγονός ενημέρωση που έκανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Ευγενής. Όπως είπε, 20 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία για το Master Plan του λιμανιού της Καλαμάτας. 2 χρόνια μετά, σύμφωνα με την προθεσμία του Master Plan, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2018, το λιμάνι της Καλαμάτας θα έχει όλες εκείνες τις μελέτες που θα του επιτρέπουν να ενταχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την αναβάθμισή του. Νίκο, να ενημερώσω ακόμα ότι σύμφωνα με όσα μας απάντησε στη συνέχεια ο κύριος Ευγενής, πρόκειται να γίνουν οι αποκαταστάσεις στους κυβόλυδους στο λιμάνι της Καλαμάτας. Είχε γίνει πριν από χρόνια ένα έργο ανάπλασης, υπάρχουν προβλήματα. Κάποιοι κυβόληθοι έχουν μετακινηθεί, εξέχουν και υπάρχει ζήτημα, αποτελούν παγίδες για τον κόσμο που περπατάει στο λιμάνι και πηγαίνει προς το χιλιόμετρο. Ο κ. Βινής είπε ότι θα γίνουν όλες οι αποκαταστάσεις που απαιτούνται, που κρίνονται αναγκαίες. Και τέλος, να ενημερώσουμε για ένα θέμα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Είναι το θέμα της σύνδεσης, της ενοποίησης των χώρων περιπάτου του λιμανιού, του χιλιόμετρου με την Μαρίνα, ένα θέμα που εκκρεμούσε. Ο κύριος Ευγενής είπε ότι χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση της μελέτης και η παρέμβαση θα γίνει, αλλά με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος, να υπάρχει ασφάλεια στον τολωνιακό χώρο του λιμανιού της Καλαμάτας.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση την οποία μας έδωσες από την Καλαμάτα. Καλό σου βράδυ. Η ανάπτυξη όμως, κυρίες και κύριοι, και η λειτουργία του εμπορικού λιμανιού της Πάτρας είναι το στοίχημα της πόλης για τη νέα χρονιά. Ο ειδικός σύμβουλος του επιμελητηρίου, Αχαΐας, Θανάσης Κούστας, επισημαίνει ότι θα επιφέρει μια σειρά από πολλαπλά ωφέλη στην τοπική οικονομία, με πρώτα απ' όλα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πολλαπλά ωφέλη στην κοινωνία της Πάτρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής θα επιφέρει το εμπορικό λιμάνι που αποτελεί πάγιο αίτημα των παραγωγικών φορέων της πόλης. Το επιμελητήριο Χαΐας έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη δημιουργία εμπορικού λιμανιού στην Πάτρα και έχει συγκεντρώσει στοιχεία από τις υπάρχουσες βιομηχανίες, τα οποία δείχνουν ότι αν η πόλη το αποκτήσει, τότε μια σειρά από πολλαπλά ωφέλη θα προκύψουν στην οικονομία της περιοχής, με πρώτο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα συγκρατήσει τις υπάρχουσες επιχειρήσεις στην περιοχή μας, δεδομένου ότι θα έχουν το μεγάλο έργο αυτή, τη μεγάλη υποδομή, συν όλα τα άλλα που γίνονται και πολύ σύντομα θα τα έχουμε στη διάθεσή μας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά. Θα έχουν χαμηλό κόστος, πολύ χαμηλό κόστος της σχεσίας μεταφοράς μέχρι να φορτωθεί στο λιμάνι. Επίσης, θα έρθουν επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή μας. Με τα στοιχεία που έχουμε, θα γίνουμε πλέον ελκυστικοί σαν περιοχή. Θα είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον με βάση αυτή την υποδομή. Παράλληλα, ο ειδικός σύμβουλος του επιμελητηρίου Αχαΐας, Θανάσης Κούστας, θυμίζει ότι η Πάτρα διαχρονικά αναπτύχθηκε χάρη του λιμανιού της. Δεν ζητάμε κάτι ιδιαίτερο, δεν ζητάμε κάτι εξαιρετικό. Είναι εμπορικό λιμάνι όπως έχει το Ηράκλειο, όπως έχει ο Βόλος, όπως έχει η Αλεξανδρούπολη, και μιλάω για λιμάνια περιφερειακά που μοιάζουν με το δικό μας. Πόσο μόνο το δικό μας είναι ενταγμένο στα ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι στην καρδιά της Μεσογείου, βλέποντας η Ιόνια Αδριατική. Ο κύριος Κούστας επισημαίνει την ανάγκη το έργο να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να επιδιωχθεί η ένταξή του στο στρατηγικό πλαίσιο επενδύσεων μεταφορών 2014-2025 το 2017, οπότε και μπορεί να γίνει αναθεώρηση. Το εμπορικό λιμάνι σαν έργο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο και εμείς το έχουμε βάλει σε άμεση προτεραιότητα. Ο δεύτερος λόγος και ο κυριότερος είναι ότι ένα τέτοιο έργο, σύμφωνα με έρευνα που έχει κάνει το επιμελητήριο τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα προσφέρει πολλαπλά ωφελήματα στην περιοχή μας σε θέματα κυρίως απασχόλησης αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. Η μελέτη κόστους ωφέλους για το έργο αυτό, επισημαίνει ο κ. Κούστας, δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στα οικονομικά ωφέλη από τη λειτουργία του, αλλά να επεκταθεί και στο κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος που θα προκύψει συνολικά. Άλλωστε, το έργο και η λειτουργία του νέου εμπορικού λιμένα θα αποδεσμεύσει τους χώρους που σήμερα χρησιμεύουν για εμπορική δραστηριότητα στο παλιό λιμάνι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα κάηκε ζωντανή στην αυλή του σπιτιού της στο Επιτάλιο Ηλίας. Δυστυχώς κανείς δεν πρόλαβε να αντιδράσει έγκαιρα και η 25χρονη βρήκε τραγικό θάνατο. Να με κλέψουν, να την βοντίξαν την πόρτα και την κατεβάσαν και την κάψαν, Αντώνη. Ζωντανή, παιδιά, η μάνα μου. Βρήκε το κουράγιο να φύγει από τη ζωή. Επέλεξε τον τρόπο, τακτοποίησε τα προσωπικά της αντικείμενα με στοϊκή ηρεμία και έδωσε το τέλος. Μια 84χρονη στο επιτέλειο Ηλίας αυτοπυρπολήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της. Τραγική φιγούρα, μονακριβώς γιος της που τη βρήκε νεκρή στην αυλή του σπιτιού που ζούσαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Η ηλικιωμένη γυναίκα που δεν είχε δείξει στο παρελθόν συμπτώματα κατάθλιψης και δεν είχε εκφράσει κάποιο παράπονο για τη ζωή της, εκτίμησε πως στα 84 της είχε έρθει η ώρα να κλείσει τον κύκλο της. Το τραγικό αυτό περιστατικό εκτιμάται πως έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, όμως ο γιος της την εντόπισε νεκρή στις 3. Κάλεσε άμεσα τους συγγενείς, την πυροσβεστική υπηρεσία και την αστυνομία, όμως ήταν πλέον αργά. Η ηλικιωμένη είχε υποκύψει στα τραύματά της. Δίπλα της οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν 2 άδεια μπουκάλια από ενόπνευμα και 2 χρησιμοποιημένα σπίρτα. Λίγο πιο πέρα, η 84χρονη είχε τακτοποιήσει τα προσωπικά της αντικείμενα, τις παντόφλες της, τη μαγκούρα και τα γυαλιά της. Και έτσι αθόρυβα, χωρίς να θέλει να επιβαρύνει κανέναν, ίσως μη θέλοντας να στεναχωρήσει τους δικούς της ανθρώπους, επέλεξε το τέλος. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στο χωριό. Ο γιος της απαρηγόρητος προσπαθούσε να αντιληφθεί τα γιατί και το πώς και να δώσει απαντήσεις από αυτό το χαμό της μάνας. Μάταια προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν οι συγγενείς και οι φίλοι. Ο άνθρωπος που τον έφερε στον κόσμο και που μαζί ζούσαν έως και τώρα κάτω από την ίδια στέγη, είχε φύγει το αιώνιο ταξίδι. Αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα πρωτοχρονιάτικο μήνυμα για τις αξίες που πρέπει να μας συντροφεύουν το νέο έτος έστειλε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σημασία της νέας χρονιάς που πρέπει να έχει αγάπη. Τις δικές του ευχές για το 2017 έστειλε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος. Ο ίδιος ξεκίνησε την ομιλία του με μια ιστορική διαδρομή για τη σημασία του νέου έτους, τονίζοντας ότι η 1η Ιανουαρίου είναι η αρχή του νέου πολιτικού έτους. Να μιμούμαστε αυτό το Θεό, το δικό μας Θεό, και να έχουμε αγάπη. Η αγάπη δεν είναι εγωισμός, είναι ταπείνωση, είναι κένωση και προσφορά
και φυσικά εκείνος που αγαπά και ταπεινώνεται, εκείνος σέβεται και την ελευθερία του άλλου και οπότε είναι τέλειος και δημιουργεί τέλειες και ολοκληρωμένες σχέσεις. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά. Στο μήνυμά του για το 2017 υπογράμμισε τη σημασία της αγάπης που πρέπει να δείχνουμε απέναντι στους άλλους. Την αγάπη μάλιστα ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου τη συνέδεσε με την ελευθερία και το σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε απέναντι σε ό,τι και όποιον μας περιβάλλει. Η υψηλή επισκεψιμότητα σημειώθηκε για ακόμα μία χρονιά κατά την περίοδο των γιορτών στο καζίνο του Ρίου. Πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να διασκεδάσουν δοκιμάζοντας την τύχη τους για να δουν αν το 2017 θα είναι μία καλή χρονιά για τους ίδιους. Χιλιάδες ήταν αυτοί που θέλησαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην περίοδο των γιορτών. Στο μοναδικό καζίνο στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, σε αυτό του Ρίου, τα στοιχεία δείχνουν ότι η επισκεψιμότητα κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι οικονομικά πολλοί είναι αυτοί που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2016 δοκίμασαν την τύχη στο καζίνο Ρίου περισσότερα από 160.000 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 1.300 άτομα σε σχέση με το 2015. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, η επισκεψιμότητα. Εκτινάχθηκε στα ύψη. Επισκεψιμότητα σχετικά λοιπόν με το 2015 ήταν αυξημένη. Μπήκαν 1.300 άτομα επιπλέον σε σχέση με το 2015 και συνολικά το 2016 επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις μας πάνω από 163.000 κόσμος. Δεδομένων των συνθηκών είναι πολύ ικανοποιητικά. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μετατρέψει το καζίνο του Ρίου σε έναν χώρο υψηλής διασκέδασης, όπου εκεί ο πελάτης μπορεί να βρίσκεται σε διαρκή δράση συνδυάζοντας τη live μουσική σκηνή που έχουμε με τους πλούσιους μπουφέδες σε συνδυασμό με τα τυχερά παιχνίδια. Σε ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένων των οικονομικών συνθήκων, κινήθηκε και ο τζίρος στο καζίνο Ρίου τις ημέρες αυτές, με ένα μεγάλο κομμάτι μάλιστα να επιστρέφει στους παίχτες. Από οικονομικής πλευράς λοιπόν, θα σας αναφέρω ότι από παραμονές Χριστουγέννων μέχρι και την πρώτη μέρα του χρόνου, του καινούριου χρόνου, ο τζίρος ανήλθε στο ποσό του 1.800.000 ευρώ και στους πελάτες επιστράφηκε το ποσό του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ. Ήταν ένα ικανοποιητικό, όλοι οι πελάτες έμειναν ευχαριστημένοι και συνεχίζουμε. Στόχος του καζινορίου για το 2017 είναι η μετατροπή του σε χώρο υψηλής διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατά τα αμερικανικά πρότυπα, όπου επισκέπτης θα βρίσκεται σε διαρκή δράση και γρήγορση χωρίς να πλήττει στο χώρο. Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται και το πρόγραμμα με τις live συναυλίες που διοργανώνονται κάθε εβδομάδα στους χώρους του καζίνο. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην αθλητική επικαιρότητα, όπου η μεταφορολογία ξεκίνησε για τις ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας. Διονύσης Μπινιώρης έχει το ρεπορτάζ. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Έτσι είναι ακριβώς. Οι ομάδες της περιφέρειας μας κινούνται δυναμικά. Μία από αυτές είναι φυσικά ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος και αποκτά παίχτες, αλλά και υπάρχει φημολογία και για παίχτες του εξωτερικού να έρθουν στην ομάδα. Επίσης, θα πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ και από τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και την Παναχαγία και τις υπόλοιπες για το τι γίνεται στις μεταγραφές τους. Μπορεί ο Αντώνιο Ντοναρούμα να έχει κατεβάσει τα ρολά στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά ιταλικά δημοσιεύματα φέρνουν κοντά στον Αρκαδικό Σύλλογο τον 39χρονο Ιταλό γκολκίπερ Ντανιέλε Παντέλη από την Τωρίνο. Μάλιστα, η αναφορά από τους γείτονές μας επισημαίνει ότι υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τους κίτρινο μπλε, αφού μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, παρελθόν από τον Αστέρα αποτελεί ο Πότσι Τσάβες, ο οποίος μάλιστα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Γηλής μετά από ένα χρόνο παρουσία στην Τρίπολη. Ένα ποδοσφαιριστή που θα τη βοηθήσει στη μάχη της ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά αναμένεται να αποτελήσει και βασικό στέλεχος για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, απέκτησε η Παναχαϊκή που ανακοίνωσε τον Γιάννη Μπουλάκη. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τον ιστορικό Αχαϊκό Σύλλογο, ενώ είχε σπουδαία παρουσία για 3 χρόνια στη Β' Εθνική με τον Πανεγιάλιο. Οι κοκκινόμαυροι παράλληλα αποδέσμευσαν τον Αντώνη Πιταρά από το έμψυχο δυναμικό του με τον ποδοσφαιριστή να ευχαριστεί την Παναχαϊκή για τη συνεργασία. Σημαντικό άλμα κάνει στην καριέρα του ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της Δόξας Μεγαλόπολης Κώστας Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Χανίων. Ο ταλαντούχος Άσος θα παίζει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με την διοίκηση να τον αποδεσμεύει για να προχωρήσει στην ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία. Ο παίκτης ευχαρίστησε τη διοίκηση και τον πρόεδρο Βασίλη Κούβαλη, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου στη Μεγαλόπολη. Παρελθόν πρέπει να θεωρείται ο Σοφοκλής Χορτσιανίδης από τραβόλυνα της Πάτρας μετά τον τραυματισμό του στον Αχίλιο Τένοντα, με τον έμπειρο σέντερ να μην προλαβαίνει καν να ανακοινωθεί από την ομάδα. Τον Λάκι Τζόνς προτίμησε ο Προμηθείας για να ενισχυθεί από την Αμερικανική αγορά, ενώ ευχάριστα νέα στον Κόρυβο με τον Κένι Κολ να παραμένει στην ομάδα και να μην αποχωρεί.
Την χειρότερη δυνατή εξέλιξη είχε το θέμα του Σοφοκλής Χορτσιανίτης στον Απόλλωνα της Πάτρας, με τον έμπειρο σέντερ να υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία λόγω ενοχλήσεων στον αχίλιο τένοντα και να λείπει σίγουρα για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αγωνιστική δράση. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, είναι απίθανο να προχωρήσει η συνεργασία του Big Sofo με τον Απόλλωνα, ο οποίος μένει στο 0 όσον αφορά την απόκτηση παίκτη που θα κάνει τη διαφορά τη φετινή χρονιά. Να σημειώσουμε πάντως ότι η διοίκηση του Απόλλωνα δεν είχε ανακοινώσει τη συνεργασία της με τον Σκορτσιανίτη, θέλοντας να τσεκάρει πρώτα την κατάσταση της υγείας του. Σε αλλαγή Αμερικανού προχώρησε ο Προμηθέας, ο οποίος τελικά θα έχει στο ρόστερ του τον Lucky Jones και όχι τον Λασανά Κρωμά, που αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια. Το νέο απόκτημα των Αχαιών είναι 23 ετών και έμεινε ελεύθερος από την Τουλόν με μέσο όρο 5,8 πόντους και 4,2 rebound. Αποτελεί μια καλή λύση για την θέση των forward με σωστό αμυντικό παιχνίδι και θετικές χρονιές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Στην Αμαλιάδα θα παραμείνει τελικά ο Κένι Χόλ, που προπονήθηκε κανονικά χθες και θα συνεχίσει να προσφέρει στον κόρυβο. Ο 26χρονος forward πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά φέτος, με την διοίκηση και το τεχνικό team να ανακουφίζεται από την παραμονή του στο ρόστερ. Ο παίκτης βρέθηκε κοντά στην τουρκική Ουσάκ Σπορτ, αλλά τελικά δεν προχώρησε τον deal μεταξύ των δύο ομάδων, με τον Χόλ να παραμένει στο δυναμικό του κόρυβου. Να ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Διονύση Μπινιώρη για την αθλητική επικαιρότητα. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνια. Να ακολουθεί η εκπομπή People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο και στη συνέχεια η εκπομπή European Steps με την Δήμητρα Δεμέτη. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας από το Ιόνια τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.